Κυρία Υφυπουργέ, αύριο μπαίνουμε στην τέταρτη εβδομάδα από τις μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία και θα περίμενε κανείς ότι η κυβέρνηση θα έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Ωστόσο, η κυβέρνηση χθες ανακοίνωσε για τρίτη συνεχόμενη φορά την αναστολή έναρξης των σχολείων στη Θεσσαλία, μάλιστα εφαρμόζοντας και την τηλεκπαίδευση, τεινάζοντας κυριολεκτικά στον αέρα τον προγραμματισμό χιλιάδων και χιλιάδων οικογενειών. Ανακοινώσατε την αναστολή λειτουργίας λίγες ώρες πριν τους αγιασμούς, με την αιτιολογία της επικείμενης καταιγίδας, που όμως είναι γνωστό εδώ και μέρες και που αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως μπούσουλα της κυβέρνησης και στο ζήτημα των σχολείων είναι λογική, πάμε και όπου βγει. Γιατί είναι ομολογία και αυτή η αναστολή λειτουργίας των σχολείων πως η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα μέτρο ούτε για την επικείμενη καταιγίδα, αλλά ούτε και για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Είχατε τρεις εβδομάδες καιρό να πάρετε συγκεκριμένα μέτρα και τα πράγματα είναι όπως ήταν σχεδόν την πρώτη μέρα. Και μάλιστα συνεχίζετε τη λογική του μπάχαλου, ξαναλέω, τεινάζοντας στον αέρα τον προγραμματισμό χιλιάδων οικογενειών, οι οποίοι είχαν πάρει άδειες για σήμερα, τους βάζετε την τηλεεκπαίδευση χωρίς να έχετε καμία μα καμία απολύτως μέρημνα για άδειες, για το τι θα κάνουν και ποιος θα κάτσει με τα παιδιά. Και, ξαναλέω, συνεχίζεται η ίδια κατάσταση και στα σχολεία. Στην ερώτηση που σας κάναμε και πρέπει να απαντήσετε συγκεκριμένα για το τι μέτρα έχετε πάρει, η ομολογία αυτής της αναστολής δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν έχετε προλάβει, δεν έχετε προχωρήσει, δεν έχετε υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Και ξαναλέω, η καταιγίδα φαίνεται ότι λειτουργήσε σαν ένα άλοθη, όπως ήταν και η κλιματική κρίση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κακοκαιρίας, ώστε να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση, γιατί αν ανοίγανε σήμερα τα σχολεία, τα πράγματα θα ήταν πάρα, πάρα πολύ άσχημα για χιλιάδες και χιλιάδες μαθητές. Κύριε Βουλευτά, πραγματικά εκπλήσωμαι. Πραγματικά εκπλήσωμαι, γιατί είμαι σίγουρη ότι ή τέλος αν πίστευα ότι σε αυτό το κοινοβούλιο όλοι θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Μπροστά στην ασφάλεια για τη ζωή των παιδιών, αλλά και στην διασφάλιση ότι όλα είναι σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, για να μην γενικεύσω και πω γενικότερα στην κοινότητά τους, έτσι όπως πρέπει, δεν πηγαίνουμε εκατοστό πίσω. Τα σχολεία, και για την ακρίβεια, το 99% των σχολείων της Θεσσαλίας, πέραν από 28 σχολεία στα 1034, ήταν και είναι έτοιμα να ξεκινήσουν σήμερα. Τα σχολεία στο 99% εκτός των 28 αυτών σχολείων ξεκίνησαν σήμερα. Εκτός από τις περιοχές στις οποίες δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ηλεκτρικό ούτε τηλέφωνο και δεν μπορούν να συνδεθούν και με το ίντερνετ. Αλλά είναι δυνατόν να καθόμαστε εδώ και να λέμε ότι χρησιμοποιούμε την μπόρα ως άλοθη? Κάτσε κάτω όλη η Συντονιστική Επιτροπή, το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Παιδείας, η ΚΕΔΕ, η Περιφέρεια. Και τι είπαν? Είναι επικίνδυνο. Για όσο καιρό βλέπουμε στους μετεωρολογικούς μας χάρτες, και αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι είναι τρεις ημέρες επικίνδυνες μέχρι και την Τετάρτη 27 του μηνός που μας έρχεται, πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να παραμείνουν κλειστές. Και τι θα κάνουμε? Όταν έχουμε κλειστές τις δημόσιες υπηρεσίες, θα ανοίξουμε τα σχολεία μας? Τα σχολεία άνοιξαν με επικουρικό μέτρο, αυτό της τηλεεκπαίδευσης. Τα σχολεία όμως, μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια δική μας, προσπάθεια του Υπουργείου, προσπάθεια της Περιφερειακής Διευθύντριας, προσπάθεια των 8 διευθυντών εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε όλη τη Θεσσαλία, με καθημερινό αγώνα, καθημερινή επικοινωνία, καθημερινές συνεννοήσεις με αυτούς, πάρα πολλές ώρες, τι κάναμε, λέτε, τι έχουμε κάνει? Ξέρετε το άθροισμα των πραγμάτων που έχουν γίνει? Έχει γίνει υγειονομικός έλεγχος. Γίνονται απολυμάνσεις σχολείων. Γίνονται έλεγχοι στατικότητας των σχολείων. Δεν είναι πολύ σημαντικό να έχουν γίνει αυτοί. Έχουν γίνει αυτοί. Γίνονται έλεγχοι αποκατάστασης προσβασιμότητας στο δικό δίκτυο. Πώς θα πάνε τα παιδιά, πώς θα πάνε οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Αντικατάσταση του κατεστραμμένου εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Πολλά από τα βιβλία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον λόγω της πλημμύρας. Θέσαμε σε επαρφογή από την πρώτη κιόλας εβδομάδα μετά τις καταστροφές ένα δίκτυο κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων που πήγε και έχει ήδη προβεί σε εκπαιδεύσεις των διευθυντών, των σχολικών συμβούλων, των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι είναι στα σχολεία μας εκεί πέρα, αλλά
και διαζώσεις, συμβουλευτική και στήριξη γονέων και παιδιών. Και αυτό τώρα, αφού έχει ολοκληρώσει την πρώτη του φάση εκπαιδεύσεων, πώς να συμπεριφερθείς, πώς να στηρίξεις ένα παιδί που μπορεί να έχει χάσει τη γιαγιά του στην πλημμύρα, πώς να στηρίξεις ένα άλλο το οποίο πάει δευτέρα λυκείου, τρίτη λυκείου, δίνει πανελλήνιες και μπορεί το σπίτι του να μην ξέρει σε τι φάση θα είναι όταν θα δώσεις πανελλήνιες. Όλα αυτά τα έχουμε οργανώσει και τα έχουμε ήδη στηρίξει. Και έπεται και δεύτερη φάση ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών αυτών. Όπως αντίστοιχα, καλέσαμε και όλο τον κόσμο και είδαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό και ευχαριστούμε τα παιδιά, ευχαριστούμε τους γονείς τους, πολίτες της Αττικής, που ήρθαν και όλοι μαζί, μαζέψαμε υλικό σχολικό για τα παιδιά που μπορεί να το είχαν χάσει από τις πλημμύρες, για να ξεκινήσουν και ξεκινάμε με 4.500 τσάντες, οι οποίες είναι πλήρες για κάθε παιδί εκεί πέρα. Αυτά ήταν έτοιμα για να ξεκινήσουν σήμερα. Ξεκίνησε τηλεκπαίδευση και Τετάρτη ή όποτε μας πούν οι επιστήμονες και όπου μας πούν οι επιστήμονες, Υπουργείο Παιδείας είμαστε, όχι πολιτικής προστασίας, αλλά ακούμε και αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε. Να ακούμε από τους ειδικούς για να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι εμφανής η προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης να ωρεοποιήσει την κατάσταση. Και θα περίμενε κανείς ότι θα φέρνετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά επιτρέψτε μου να σας τα πω εγώ τα συγκεκριμένα στοιχεία από ό,τι φαίνεται σε σχέση με την κατάσταση των σχολείων στη Θεσσαλία. Εγώ, για να μην σας κουράσω με τα πολλά στοιχεία, θα σας πω στοιχεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας για 78 σχολεία από τις 1036 μονάδες που υπάρχουν, να δούμε κατά πόσο ισχύουν αυτά που είπε η κυρία Υφυπουργός. Ένα. Λέω, είναι στοιχεία της Παρασκευής. Στοιχεία που ζήτησε το δικό σας το Υπουργείο από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλίας. Στοιχεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας. Προβληματική κατάσταση προαυλίου σε σχολεία. 6 από τα 78. Προβληματική κατάσταση υποδομών ηλεκτροδότησης σε 6 από τα 78. Προβληματική κατάσταση στους ορόφους των σχολείων σε 17 από τα 78. Προβληματική κατάσταση στο τηλεφωνικό δίκτυο 11 από τα 78. Προβληματική κατάσταση στο οδικό δίκτυο πρόσβασης. Από αυτά τα 78 σχολεία, τα 38 έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα και δεν έχει γίνει κτηριακός έλεγχος στα 29 από τα 78 σχολεία και υγειονομικός έλεγχος δεν έγινε στα 75 από τα 78 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας μέχρι την Παρασκευή που μας πέρασε. Και μου λέτε ότι το 99% ήταν έτοιμο να λειτουργήσει σήμερα. Είχατε ξεκινήσει τη σχολική χρονιά σε όλη την Ελλάδα με 20.000 κενές θέσεις εκπαιδευτικών. Προφανώς, τα κριτήρια που έχουμε, τα κόμματά μας που έχουν 180 μοίρες διαφορά, τα κριτήρια που έχουμε για το τι σημαίνει ασφάλεια μαθητών και γονιών, για το τι σημαίνει αντιμετωπίζω μία πλημμύρα και μία καταστροφή, είναι πολύ διαφορετικά. Ανακοινώσατε χθες τα σχολικά γεύματα. Ξέρετε πόσα σχολεία στη Θεσσαλία έχουν μπει στο πρόγραμμα? 103. Από τις 1036 σχολικές μονάδες, 103. Αυτό θεωρείτε ότι είναι αντιμετώπιση των συνεπειών της πλημμύρας που οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε ούτε καν στο σπίτι τους? Έτσι βοηθάτε, έτσι συμβάλλετε στην ασφαλή λειτουργία των σχολείων και στους μαθητές που κάνατε πριν στην τοποθέτησή σας μια ικανοποιητική αναφορά, χωρίς όμως να έχετε πάρει κανένα μέτρο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε ζήσει όλες αυτές τις εβδομάδες μια προσπάθεια που κάνετε με το μπαλάκι ευθυνών ανάμεσα στην περιφέρεια, στους δήμους, να κρύψετε τις δικές σας σοβαρές ευθύνες, όμως οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν και πρέπει να υλοποιηθούν τα μέτρα. Αναρωτιέμαι τι θα βρείτε την επόμενη εβδομάδα που θα έχει περάσει και αυτή η καταιγίδα για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα στα σχολεία της Θεσσαλίας. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι το λεγόμενο έξυπνο και ψηφιακό σχολείο σας, το σχολείο της υποχρηματοδότησης, της κατηγοριοποίησης και της υποβάθμισης, το σχολείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, έπεσε και αυτό θύμα της στρατηγικής του κόστους ωφέλους, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από τις ανάγκες μαθητών, γονιών και φυσικά εκπαιδευτικών. Λοιπόν, εμείς επιμένουμε στην ανάγκη να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, γι' αυτό και καλούμε τους γονείς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς να δυναμώσουν τον αγώνα και τις διεκδικήσεις τους στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κυρία Υπουργέ. Κύριε Βουλευτά, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ακριβώς για ποιο πράγμα είναι άλοθη αυτό που λέτε εσείς, κλείσιμο των σχολείων. Τα σχολεία, πέραν από 28 σχολεία, συν τις περιοχές, δεν σας διέκοψα όμως και την κοινοβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να την γνωρίζουμε και οι δύο. Λοιπόν, το άλλο ποιο είναι? Το άλλο είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε σχολικά γεύματα για όλα τα σχολεία.
Γνωρίζετε τα σχολικά γεύματα αν πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο. Δεν πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο. Γνωρίζετε αν τα σχολικά γεύματα πηγαίνουν στο γυμνάσιο. Δεν πηγαίνουν στο γυμνάσιο. Γνωρίζετε αν τα σχολικά γεύματα πηγαίνουν στο λύκειο. Δεν πηγαίνουν στο λύκειο. Άρα, πώς αθροίζετε όλες αυτές τις σχολικές βαθμίδες επί του συνόλου των σχολικών γευμάτων. Αντίστοιχα, δεν πηγαίνει αθροιστικά που έχει ένα σχολείο πρόβλημα. Έξι σχολεία έχουν πρόβλημα με το τηλεφωνικό δίκτυο, άλλα έξι έχουν πρόβλημα με το ηλεκτρικό, το δίκτυο του ηλεκτρικού, με συγχωρείτε, άλλα έξι έχουν με το οδικό δίκτυο. Δεν πηγαίνει αθροιστικά αυτό το πράγμα, γιατί αν πήγαινε αθροιστικά, το άθροισμα αυτό θα έβγαζε και πάνω από τα σχολεία τα οποία μας περιγράφατε. Από τα 1034 σχολεία, ξαναλέω, 28 παρουσιάζουν προβλήματα, σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας και τους επιμέρους 8 διευθυντές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Αυτά, όταν μας υποδείξουν οι επιστήμονες και η πολιτική προστασία με συνεργασία με την ΚΕΔΕ και την Περιφέρεια, είναι Πέμπτη, ελπίζουμε να περάσει η κακοκαιρία, να μην είναι ιδιαίτερα ισχυρή, και Πέμπτη να μπορέσουν να ανοίξουν όλα τα σχολεία μας έτσι όπως έχουμε προγραμματίσει. Να ανοίξουν με ασφάλεια, να ανοίξουν με τους εκπαιδευτικούς μας και να ανοίξουν για το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ.